Καλημέρα. Καλημέρα. Τετάρτη 22 Μαΐου 2024. Εγώ πότε μπήκε ο Μάιος, πότε θα φύγει, πότε αυτό, πότε εκείνο. Ναι, αλλά είναι γεμάτος αθλητικά. Ναι. Είναι καυτό το φινάλε. Πω, και τι δεν έχουμε. Ξεκινάμε με Final Four. Και Ευρωλίγκα. Στο Βερολίνο, βεβαίως. Με δύο ομάδες μετά από 12 χρόνια. Έχουμε τελικό κυπέλου το Σάββατο. Η Ευρωλίγκα είναι Παρασκευή, Κυριακή. Κυριακή είναι ο τελικός. Θα έχουμε δύο, θα έχουμε έναν, θα δούμε. Και βεβαίως θα κλείσει με το μεγάλο τελικό του Ολυμπιακού με τη Φιωρεντίνα. Ωραία πράγματα. Σήμερα έχουμε το μάξι και τελικό, σήμερα έχει Europa. Γιατί το κάνουν πιο νωρίς στη Europa. Έτσι θα πηγαίνουν. Ναι. Για όχι, κάποιο λόγο δικό τους, δεν ξέρω. Ναι, όχι, βάζουν το Europa πριν, μετά το Conference και κλείνει το Champions League. Εντάξει, σαν να είναι, πολύ είναι, ωραίο. Σαν να είναι το Conference των Κυπελούχων το παλιό. Θυμάσαι ήταν πρώτα UEFA, παλιά το θυμάσαι, ήταν UEFA, Κυπελούχων, Κυπελών Πρωταθλητριών. Αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει, δηλαδή τα παλιά τα χρόνια πριν γίνουν οι όμιλοι, πριν το Champions League κτλ. Το πρωταθλητήριο ήταν μόνο οι προπονητές. Μόνο οι πρωταθλητές. Ναι. Δηλαδή η Αγγλία έστελνε έναν. Το έστελνε έναν. Το κυπελούχο επίση ήταν οι κυπελούχοι. Μόνο κυπελούχοι. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν και οι φιναλίστες. Μπράβο. Όχι σε κάποιες, μόνο ήταν ένα. Το είχαν αλλάξει μετά. Μόνο ήταν double. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά ήταν μόνο κυπελούχοι. Ναι, ναι, ναι. Η πιο δύσκολη διοργάνωση ήταν το UEFA. Γιατί στο UEFA πήγαινε ο δεύτερος, ο τρίτος από την Αγγλία. Ναι, ο δεύτερος, ο τρίτος από την Ισπανία. Ο δεύτερος, τρίτος από την Ιταλία. Απλώς δεν ήταν εύκολο. Κατ' εκμήριο οι πρωταθλητές λίγο πιο πάνω, αλλά έχεις δίκιο. Ήταν δύο. Έχεις δύο άλλους. Δεν σου διαφωνώ τώρα σε αυτό. Το πρωταθλητριό είναι ο πρωταθλητριών. Ήταν δύο άλλους. Αλλά έπαιζε μία ομάδα από την Αγγλία. Αυτό θέλω να σου πω. Στο κύπελο UEFA θα παίζανε δύο, θα παίζανε τρεις. Από Αγγλία, από Ιταλία, από Ισπανία, από Γερμανία δεν ήταν το ίδιο. Δηλαδή δεν είχε μεγάλη διαφορά το ένα με το δύο. Έτσι, το ένα με το τρία, άλλαζε μετά η επόμενη χρονιά. Τώρα εντάξει, το Champions League είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας, το έχουμε καταλάβει για τους Έλληνες. Ωραία, ήταν δύσκολο. Όταν βγαίνουν 4-5 ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα και σχηματίζουν το Champions League, καταλαβαίνεις ότι εκεί γίνεται. Ειδικά με το format που είχε για πολλά χρόνια το τελευταίο διάστημα, γιατί όταν ήταν πάλι. Λίγα τα παιχνίδια, δηλαδή δεν ήταν οι όμιλοι και κατευθείαν πήγαινες ξέρω στους 8. Έτσι και πάει ο Παναθηναϊκός στους 4 στο 96, έτσι πήγε ο Ολυμπιακός στους 8 το 99. Ήταν, θα σου πω ότι αν έπεφτες σε έναν όμιλο και τον πάλευες και πέρναγες, πήγαινες κατευθείαν στους 8. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε περάσει και στη διαδικασία που νομίζω ότι την είχαν κάνει μια χρονιά. Ναι, με τους δύο ομίλους. Λέω όμως ότι τότε με τον έναν όμιλο που πήγαινες κατευθείαν προημιτελικά, όπως και να το κάνουμε, ήταν. Πιο εύκολο να φτάσει εκεί. Ήταν και λιγότερες ομάδες. Και αν σου κρατούν, δηλαδή, στον Παναθηναϊκό τύχει λέγγυα. Δεν μπορεί να πει ότι του τύχει το μεγαθύριο. Μπορούσε να φτάσει 4. Τώρα, με το φορμάτ που είχε, ωραία, άντε και πέρασε ο Ολυμπιακός το 14. Είχε περάσει, θυμάσαι, πέρασε. Ναι, Manchester United. Αν πει δεν ήταν καλύτερο. Είναι η Manchester United, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν θα βρει εύκολα ομάδα. Και άλλη φορά στου 16 που είχε περάσει με λεμονή ήταν η Chelsea. Με το 0-0 στο Καραϊσκάκη, νομίζω. Δηλαδή, θα σου πω ότι. Πραγματικά ήταν πλέον πάρα τώρα, πολύ. Τώρα περίμενε. Και τότε μας κακοφαινόταν ότι μέχρι τους 16 και τα λοιπά, έτσι. Τώρα είναι δύσκολο να μπεις. Όχι να προχωρήσεις από τον όμιλο. Όπα, δικαίωμα. Ναι, είναι δύσκολο. Όχι απίθανο, γιατί αποδείχθηκε. Ναι, για κάποιες ομάδες λόγω ranking στην UEFA δεν είναι εύκολο. Γιατί όταν μπαίνεις ανίσχυρος είναι πιο δύσκολο, σαφώς. Αλλά. Για άλλες ομάδες είναι πιο εύκολο. Τι θέλω να πω. Δηλαδή, όταν το έκανε ο Ολυμπιακός ως δευτεραθλητής τη χρονιά που μειώθηκαν τα εισιτήρια από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, αλλά έλεγα τότε, μα είναι ευκαιρία γιατί έβλεπα τις αντιπάλους που μπορούσε ο Ολυμπιακός. Του έκατσε η Μπασάκ Σεχίρ, του έκατσε η Κράσνοντάρ. Δεν λέω ότι ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Μπορούσε να το κάνει. Αλλά τις άλλες δύο χρονιές δεν το έκανε. Με τη Μακάμπη δεν μπορεί να πει ότι είχε κανένα μεγαθύριο. Ούτε με το Λουντογκόριτς είχε μεγαθύριο. Μπράβο. Δηλαδή, θα σου πω ότι δεν είναι απίθανο. Ο ΠΑΟΚ φέτος, για να πάμε στα φρέσκα κουλούρια που λέμε πάντα, ο ΠΑΟΚ φέτος. Έτσι όπως είναι το format και έτσι όπως πάει το πράγμα, είναι πιθανό, ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί, δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα group, αλλά είναι πιθανό να βρει Φερεντσβάρος, να βρει Καραμπάχ στα playoff. Αν φτάσει στα playoff, έτσι. Καραμπάχ, Φερεντσβάρος. Η πιο δύσκολη θα είναι η Γαλατασαράι. Δηλαδή, αποφεύγει η Γαλατασαράι. Δεν μπορεί να πει ότι στα playoff με μια Φερεντσβάρος δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι θα περάσει, αλλά είναι απαγορευτικό. Πέρσι η ΑΕΚ έκανε δύσκολη πρόκριση με την Δυναμό Ζάγκρεπ, με την Αντβέρπ έχασε ευκαιρία.
Δηλαδή δεν είναι πάνω πίσω ότι είχε και ένα μεγαθύριο μπροστά σου, ρε παιδί μου. Εντάξει, γιατί λείπουν οι Αγγλικοί. Double στο Βέλγιο, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι, μια χαρά ομάδα. Κοίτα, είναι. Double... Εύκολη δεν είναι. Δεν είναι εύκολο. Νταμπλούχο Βέλγιο ήταν. Okay, καλύτερο πρωτάθλημα από το δικό μα, καλύτερο ranking από το δικό μα. Πάμε από εκεί. Αλλά ναι, ήταν ευκαιρία. Συμφωνώ σε αυτό. Ήταν ευκαιρία. Δεν είναι απαγορευτικό. Γιατί δεν είχε περάσει adverb ποτέ σε ομίλου. Να το πούμε και διαφορετικά για να μην πάμε και σε άλλο. Εκεί ίσω να σου πω, εκεί ίσω. Και συγγνώμη που θα το ξαναπώ, αλλά είναι γεγονός. Ίσως η ΑΕΚ να έχει μεγαλύτερη τύχη αν δεν είχε γίνει η δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη. Εντάξει, και ως κλίμα, ζάγκρα, αν θυμηθείς, και ως κλίμα, γιατί άδειασε πολύ συναισθηματικά η ομάδα, και ως πρόγραμμα. Γιατί είχε πολύ συνεχόμενα μάτια. Τρία μάτια μέσα σε 8 μέρες. Θέλω να πω ότι μάτωνα με τον άλλο τρόπο, θέλω να πω ότι απαγορευτικό δεν είναι. Δύσκολο είναι. Μπορεί να είναι πιο δύσκολο για κάποιες ομάδες βάσει ranking, αλλά. Απαγορευτικό δεν είναι. Όμως, για να καταλήξουμε σε αυτό που λέγε στην αρχή ο Γιάννης, η πραγματικότητα πια είναι ότι δεν μπαίνουμε πια από το Champions League. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα για τον έναν λόγο, μα τον Β, δεν μπαίνουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πάλι την ευκαιρία. Κοίταξε τώρα, ειδικά για τις πιο κάτω κατηγορίες, πούμε για το Europa, για το Conference, ναι, μεν μπορεί να σου έρθει μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών ομάδα που μπορεί να έχει αποτύχει και να κατέβει ευρωπαϊκή κατηγορία. Δηλαδή, μια ομάδα του Champions League, αν κάνει δύο αποκλεισμού, θα σου έρθει προ το Conference. Μια ομάδα του Europa με ένα αποκλεισμό θα σου έρθει προ το Conference. Ή για το Europa κτλ. Αλλά, άμα μπει μετά, δεν υπάρχει η συνεννόηση. Δεν θα σου έρθει μια οχτάδα ομάδων από την πιο πάνω κατηγορία. Δεν θα σου έρθουν πια. Δεν υπάρχουν οι όμιλοι για να σου έρθουν οι τρίτες ομάδες του Champions League στο Europa League ή οι τρίτες ομάδες του Europa League στο Conference League. Αυτό τελειώνει. Όσοι μπήκανε, League Stage. Και πάμε, κάτι πολύ καινούριο για τα επόμενα 3 χρόνια που θα έχει το ενδιαφέρον. Ελπίζουμε. Επειδή η χώρα θα μπει. Να πάνε καλά τα πράγματα. Και επειδή η χώρα θα μπει είτε 15η είτε 16η, δηλαδή θα δούμε ανάλογα με το αποτέλεσμα του τελικού του Ολυμπιακού με την. Άμα το πάρει, να το πάρει. Να το πάρει με νίκη, μου φαίνεται τελικά. Ναι, βέβαια για να, έχετε για να γνωρίζετε και τι συμβαίνει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η χώρα μπαίνει. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτή τη στιγμή η χώρα είναι 16η. Στο ranking. Ναι. Με δεν τα σημερινά δεδομένα, όχι λέω πώς μπαίνουμε. Ναι. Με τα σημερινά δεδομένα βγάζει δηλαδή, το φετινό, την τελευταία πενταετία μπαίνει το φετινό. Ναι. Θα μπούμε ως 17η. Είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση. Δηλαδή θα μπούμε ως 17η. Όμως. Για τα μελούμενα λες. Ναι. Όμως. Ναι, για τον χρόνο. Πώς θα ξεκινήσουμε. Όμως, όχι όμως για το θέσεις που δίνει αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα του χρόνου. Πάλι 4 εισιτήρια αυτή τη στιγμή. Ναι, δίνει. Μπράβο. Εάν όμως ο Ολυμπιακός κερδίσει. Ναι. Δεν κατακτήσει απλώς, αλλά κερδίσει. Και θα πάμε στην 15η. Δηλαδή θα βγάλουμε την πεντάδα που λέμε ναι. για τον επόμενο. Και νομίζω, Γιάννη, θα ξεκινήσουμε ως 14η ή 15η. Μπορεί τώρα, εντάξει, δεν το έχω κοιτάξει. Να το έχω εδώ πέρα. Ναι. Είμαστε 16-2-25 ναι. και είναι 16-5-75 η 15. Το σίγουρο ότι θα. Δηλαδή θα πούμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Και να ξέρετε, συγγνώμη Γιάννη, ναι. και να ξέρετε ότι αν κάνουμε μια πορεία όπως η φετινή, δηλαδή γενικώς, όχι ο Ολυμπιακός να πάει, να μην πάει μια ομάδα τελικό, αλλά να πάνε ακόμη καλύτερα λίγο οι ομάδες. Και περισσότερες δηλαδή, ομάδες. Μπράβο, ναι. ναι. Και θα πηγαίνουν δια 4 του χρόνου. Γιατί θα είμαστε 4 οι ομάδες ναι. μας, έτσι. Ναι. Άρα θα πηγαίνουν δια 4, θα παίρνουμε περισσότερους βαθμούς. Να ξέρετε ότι θα υπάρχει δυνατότητα να φτάσεις μέχρι 12ο εύκολα, 11ο ναι. κλπ. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ξεκινάει 10ο το Ισραήλ. Εγώ βλέπω το φοβερό κίνητρο που μπορεί να υπάρχει για το πρωτάθλημα το επόμενο ναι. τη σεζόν 24-25. Αν πάρουμε τη 15η θέση φέτος, ναι, γιατί ναι. θα δίνει 5 εισιτήρια. 5 εισιτήρια. Θα δίνει 2 για το Champions League, 1 για το Europa, 2 για τον Conference. Ναι, πολύ πιο ανταγωνιστικό. Γιατί θα έχει νόημα. Αλλά ένα-ένα. Τα βήματα ένα-ένα. Θα έχει νόημα και η τέταρτη θέση, ανεξάρτητα θα γίνει στο κύπελλο. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση. Πάμε κατευθείαν, χωρίς να χρονοτρούμε. Θάνο Γιακόπουλο έχουμε. Ναι. Θάνος Γιακόπουλος. Έλα, Θάνο μου, καλημέρα. Γεια σου, Θάνο. Η κουβέντα στην ΑΕΚ είναι οι κινήσεις που θα γίνουν για το καλοκαίρι. Νόηση είναι ακόμη. Α, να βγαίνουν όμως λίγα πράγματα. Για να ο Κάλενς Αλιάνσα Λίμα τον θέλει. Κοίταξε, μια και ανέφερες με το Κάλενς. Ναι. Να πούμε δύο πράγματα. Ναι. Εσύ, και αν υπάρχει και κάτι άλλο εννοείται. Αυτό το ρεπορτάζ που υπάρχει είναι ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να πληρώσει η ρήτρα στην. Πόσο είναι, γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Όχι, πιο καλό, 800. 800. Ναι. Δεν πρόκειται να την πληρώσει αυτή τη ρήτρα. Ναι, γιατί και η χειρότερη ήταν να τον αφήσει ελεύθερο. Ναι. Λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια, το έχει πει η ΑΕΚ στο μάνατζερ του, εάν μπορεί να πείσει τους Ισπανούς να μείνει ελεύθερο. Α, όχι ότι δεν τον θέλει η ΑΕΚ να τον κρατήσει ως ελεύθερο, δηλαδή να μην πληρώσει. Okay, ναι, να μην πληρώσει, να τον κρατήσει ως ελεύθερο. Λοιπόν, αυτό έχει περάσει και στο Περού. Ότι μπορεί να μείνει ελεύθερος ο Κάλενς. Και αυτό υπάρχει και το δημοσίευμα ότι η Αλιάνσα Περού ενδιαφέρεται
Κανένα ελλείμμα ενδιαφέρεται για τον Κάλλας. Άρα, στην περίπτωση λοιπόν του Κάλλας. Ο συνάδελφος λέει ότι έχει μιλήσει κιόλας μαζί του. Λογικό. Ναι, ναι. Πιθανότατα. Λογικό, ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ δεν είναι διατεθειμένη να δώσει αυτά τα λεφτά, διότι αν είναι να δώσει ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου ή και κάτι παραπάνω, μπορεί να ψάξει να βρει κάποια άλλη περίπτωση για να αποκτήσει, ίσως και καλύτερη από το Κάλλας. Από εκεί και πέρα περιμένουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τον Αραούχο και με τον Άμραμπατ. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι χειροπιαστό. Η δε περίπτωση του Χατζησαφή, που είναι ο παίκτης που τελειώνει και αυτό το συμβόλαιο, είναι πολύ πιο εύκολη περίπτωση, διότι έχει συν ένα χρόνο με την ΑΕΚ. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ θελήσει να τον κρατήσει για ένα χρόνο, είναι τελείως ξεκάθαρο ότι μπορεί να τον κρατήσει. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτές είναι οι εκκρεμότητες. Ο Αλμέιδα έχει δώσει τα πάντα σε συνεργάτες του, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Κουχάρσκι και ο Κονέ. Θα φύγει τώρα για μια εβδομάδα να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Στη συνέχεια θα έχει κατά πάσα πιθανότητα συνάντηση γύρω στις 30 Μαΐου με τον Δημήτρη Μελισανίδη και τους συνεργάτες του, πιθανότατα, και θα αναχωρήσει για την Αργεντινή, όπου θα επιστρέψει γύρω στις 19-20 Ιουνίου. Κάπως έτσι έχει αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα για τον Αλμέιδα και για τις όποιες κινήσεις. Στην ουσία τώρα πλέον περνάνε στα χέρια των Κονέ και Κουχάρσκι οι όποιες μεταγραφικές κινήσεις. Έχει πει τι θέλει ο Αλμέιδα. Θα έχουν ανοιχτή επικοινωνία, 100%, ναι, προφανώς. Ναι. Αλλά κάπως έτσι φαίνεται να είναι τα πράγματα. Φαίνεται, λέω. Θα δούμε όμως στη συνέχεια. Για τον Κάνης να το ρωτήσω κάτι. Ξέρουμε αν ας πούμε, θα τον διέφερε να γυρίσει στην πατρίδα του ή προτιμάει η Ευρώπη, γιατί εκεί θα παιχτεί νομίζω σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις εκεί παίζεται. Δηλαδή θα τον ενδιαφέρε. Ξέρεις πάντα αυτό είναι. Σε ενδιαφέρει κάποια στιγμή που απειλεί. Η αλήθεια είναι ότι έχει φύγει μια πενταετία από την πατρίδα. Ναι, αυτό λέω. Αλλά μπορεί να σου πει Ευρώπη. Μην γελιόμαστε στην Ευρώπη. Έχει φύγει, πήγε και έπαιξε στην Αμερική στο MLS. Ήρθε στην Ευρώπη, έπαιξε κάποια παιχνίδια στην Τζιρόνα, έπαιξε και με την ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω εάν υπάρχει ο νόστος της επιστροφής στην πατρίδα. Πάντως για την περίπτωση του Κάλλας θα πρέπει να κρατήσουμε δύο πράγματα. Το ένα ότι έχει Κόπα Αμέρικα με το Περού. Ναι. Έτσι. Ναι. Και το δεύτερο ότι ο Κάλλας είχε έρθει στην ΑΕΚ και έχει τελικά θετική παρουσία. Τελευταία στιγμή, επειδή δεν είχαν έρθει οι πρώτοι στόχοι της ΑΕΚ, έτσι, παίκτες με τους οποίους είχε συμφωνήσει, μήπως θα θυμώ Χάβι Σάντσεθ ήταν ο ένας, είχε και να σου θυμίσω ότι ήταν η μεταγραφή που έγινε την τελευταία στιγμή, λίγο πριν λήξουν μεταγραφές, στις 9 Σεπτεμβρίου. Κάτι που γινόταν και μεγάλη κουβέντα αν θα έπαιρνε και άλλο στόπερ, το θυμάσαι και εσύ Θάνο, γιατί η ΑΕΚ είχε μείνει με τρεις και τότε πρόθεση του Αλμέιδα ήταν να ανέβουν ο Χρυσόπουλος, ο Γεμπόα κτλ. Και να παίξουν αυτοί. Και ήρθε μετά ο Κάλλας. Αλλά νωρίτερα η ΑΕΚ είχε επιχειρήσει να πάρει τους παίκτες που λες είχε κορυφθεί στη λίστα της. Εάν δηλαδή μπορέσει να ξεκλειδώσει έναν στόχο άλλον. Υποθέτω ότι πρέπει να περιμένουμε γενικά. Μπράβο, ότι μπορεί να μην το θέλει. Για μια ριζική ανασύσταση στην περίπτωση της αμυντικής τετράδας που θα περιέχει βέβαια και το όνομα του Κάλλας. Κατάλαβες δηλαδή ως αξιολόγηση. Γιατί όταν πας το προηγούμενο καλοκαίρι να πάρεις top, εγώ δεν λέω, ο Κάλλας πρόσφερε. Αλλά είναι ξεκάθαρο πια ότι η αμυντική ομάδα της ΑΕΚ και τα στόπερ και τα μπακ χρειάζονται μια και επειδή δεν, ευρύτερη δεν κουβέντα αναβάθμιση. Και επειδή δεν θέλετε θέμα προφανώς και το Β. Και να μην ξεχνάμε κάτι άλλο που έχει πει ο Αλμέιδα, ότι θέλει να χαμηλώσει και το μέσο όρο ηλικίας. Κάλλας είναι 32. Ακριβώς, γιατί διαβάζω κάποια ονόματα ποδοσφαιριστών που υποτίθεται ότι είναι στόχοι της ΑΕΚ, αλλά όλοι είναι γύρω στα 32-33 χρόνια. Και νομίζω ότι θέλει να το κατεβάσει το μέσο όρο ηλικίας. Ναι. Με αυτούς τους παίκτες. Και να θυμίσω πίσω ότι το βασικό δίδυμο που είχε πάντα στο μυαλό του και πολύ πετυχημένο την προηγούμενη χρονιά ήταν Βίντα Μουκουντή. Και ο Κάλλας θα ήταν το backup, όπως και ο Μίτογλου. Στην πραγματικότητα ο Κάλλας. Έβγαλε όμως πάρα πολλούς τραυματισμούς ο Μουκουντή. Έλειψε και στο Κόπα Αφρικά που το είπε αυτό και ο Αλμέιδα. Ότι είχαμε παίκτες που λείψανε δηλαδή. Ακριβώς. Και έτσι ο Κάλλας βρέθηκε να είναι πρώτος στην προτίμηση. Επίσης, μην αποκλείουμε ότι μπορεί να έρθει κάποια πρόταση στην ΑΕΚ. Ας πούμε, π.χ. για το Μουκουντή. Πέρσι υπήρχε ενδιαφέρον για να το δει. Να το δει διαφορετικά, λες φέτος. Με 8 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί η ΑΕΚ να θέλει να το δει διαφορετικά. Είναι δηλαδή
πάρα πολλά πράγματα. Και να υπάρξει και κάλεσμα και άλλο. Γι' αυτό μίλησα. Ναι, εγώ το κατάλαβα. Για ευρύτερη κουβέντα που αφορά όλη και την κοινωνική γραμμή. Καταλαβαίνω που είναι μέσα και οι τερματοφύλακες και τα στόπερ και τα μπακ. Και δεν αφορά το Β' προφανώς. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Επίσης, επειδή είπε ο Γιάννης. Πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό, εντάξει, είναι διαφορετικό. Και επειδή είπε ο Γιάννης και για μπακ, και επειδή φανταζόμαστε ότι στην Τιμπέτε θα παραμείνει, υπάρχει ο Ντουμπάτζο και σε ποιο βαθμό. Γιατί κυκλοφορεί πολύ το τελευταίο καιρό και τα λοιπά. Του Άρη, έτσι, ο Ντουμπάτζο, ναι. Ναι, αλλά δεν έχουν προχωρήσει συζητήσεις τόσο πολύ. Και νομίζω ότι ψάχνει και άλλη λύση από τη δεξιά πλευρά. Θέλει πρώτα-πρώτα ένας παίχτης που να καλύπτει και αμυντικά και επιθετικά την ομάδα. Ο Ρώτα δεν καλύπτει τόσο πολύ κατά κάποιο τρόπο αμυντικά την ομάδα. Περισσότερο έχει επιθετικογενούς φάσεις στο παιχνίδι του. Οπότε ναι, ψάχνουν και μια ακόμα λύση δεξιού μπακ, όπως και πιθανότατα και αριστερού μπακ. Γιατί ναι, μεν ο Χατζησαφή μπορεί να μείνει, θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος του χρόνου. Δεν ξέρω αν θα βγει και το project με τον Πίλιο. Οπότε ίσως έχουν και στο μυαλό του μια θέση και για αριστερό μπακ. Ναι, για αριστερό μπακ επίσης υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι για τον Χατζησαφή είπε ότι τον σκέφτεται ακόμη και για στόπερ. Κοιτάξτε να δείτε, έχει πει κάποια πράγματα ο Αλμέιδα. Τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο, ίσως πρέπει να σταθούμε λίγο εκεί. Στην απολογιστική που ίσως ξέρεις τα σκέπασε η απογοήτευση κτλ. Ο Αλμέιδα είπε ότι σκέφτεται και σκέφτηκε να αλλάξει τη διάταξη της ομάδας, δηλαδή το σχηματισμό της και τη τακτική της. Απλά δεν είχε χρόνο για να το κάνει μέσα στα play-off. Σκέφτηκε ότι πρέπει να παίζει ΑΕΚ με Λιβάη Πόνσε μαζί, αλλά δεν ήθελε να βγάλει παίκτη από τα χαφ. Οπότε σε αυτή τη λογική, εγώ δεν θα απέκλεια. Είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο. Δεν θα απέκλεια με ένα αξίωμα πάντως, με μια παραδοχή ότι Πινέδα με Ιούμπισιτ θα παίζουν μαζί τη νέα χρονιά. Δεν θα απέκλεια ένα 4-3-3 που θα άλλαζε πολλά. Και δεν θα απέκλεια σε κάποιες περιπτώσεις να επαναφέρει ακόμη και 30 στόπερ. Εκεί θα κόλλαγε στο μυαλό του. Γιατί θα έβλεπε το Χατζησαφή στόπερ ως αριστερό στόπερ κτλ. Να παίξει με τρεις. Σε μάτς δηλαδή που θα έπρεπε να κλειδώσει. Δηλαδή σε παιχνίδια που η ΑΕΚ δεν κλείδωσε. Όχι να το μονιμοποιήσει. Και τη στήχησε. Όχι, 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 όχι όπως το ξεκίνημα. Μπράβο, να έχει και αυτό το ρεπερτόριο. Δηλαδή τριάδα στόπερ. Ναι, ναι, ναι. Εκεί θα κόλλαγε ο Χατζησαφή. Ως αριστερό στόπερ δηλαδή. Και το μεγάλο στοίχημα νομίζω που βάζουμε όλοι εμείς. Εκτιμήσεις από το να δούμε, ναι, εκτιμήσουν όλα αυτά. Φυσικά εκτιμήσουν όλα αυτά. Και με βάση τα όσα έχει υποστηρίξει και ο Αλμέιδα. Θα δούμε πού θα χρησιμοποιήσει το Λιούμπισιτ. Για τον οποίο είπε ότι είναι ένας τεράστιος παίκτης. Σε ένα 4-3-3 ο Γιούμπισε θα έπαιζε αριστερό εσωτερικό μέσο, ο Πινέδα δεξιό εσωτερικό μέσο. Ναι, και αυτό γίνεται. Λιβάη θα μπορούσε να παίξει δεξιά με κορυφή Πόνσε ή Λιβάη Πόνσε και να έχει δεξιά Ελίασον ή Άμπραμπατ. Εκτιμήσει είναι αυτέ. Και φτιάχνει αμέσω. Αυτέ οι ποδοσφαιρικέ κουβέντε είναι ωραίε. Γιατί έχει εκτιμηθεί ότι η δύναμη, για παράδειγμα, του Ολυμπιακού ήταν η 30 στα χαφ. Κλείσαμε, φύγαμε. Κλείσαμε, φεύγουμε. Λοιπόν, θα είμαι από αύριο και τα. Και αύριο και επόμενε μέρε θα πούμε πολύ περισσότερο.